ανανεωμένο Hyundai i10 και μάλιστα στην έκδοση N-Line. Συμπαγής διαστάσεις, άπλετη χώρη στο εσωτερικό. Τρεις διαφορετικοί κινητήρες, δύο επιλογές για κυβότια ταχυτήτων. Από το 2008, στην κατηγορία των αυτοκινήτων πόλης, το μεγάλο success story της Hyundai. Παιδί μου, δηλαδή εγώ μένω σε ένα στενό, σε μια γειτονιά, το οποίο δεν έχει κανονικά κίνηση, δηλαδή δεν περνάνε πολλά αυτοκίνητα. Ναι. Κάθε φορά που σκάω μύτη, που είμαι χαλαρός, ωραίος και πάω να βγω, είναι σαν να αδειάζει στην άκρη του δρόμου ένα ferry boat και περνάνε τα αυτοκίνητα το ένα μετά το άλλο. Μιλάμε για καταιγισμό. Και εκεί που είμαι ήρεμος, ωραίος και χαλαρός, γίνομαι εξωφρενών, γιατί λέω δεν γίνεται. Βασίλη, παραμονεύουνε πότε θα βγω για να φέρει το ferry boat ο άλλος να το παρκάρει και να αδειάσει ό,τι έχει. Και είναι και λίγο ανηφόρα έτσι όπως πας ναι, να δεις. Ναι, άσε με τώρα. Είναι ο νόμος του Μέρφη, Βασίλη. Δεν ξέρω κι αν ο νόμος είναι. Δεν θα ζήσει και ο Μέρφη. Ορισμός της κατεμιάς. Δες το θετικό. Ποιο? Είμαστε και οι τέσσερις μέσα στο Hyundai i10. Στο ανανεωμένο Hyundai i10. Πες μου εσύ τώρα αυτή που σου έφερε η μοίρα απλόχερα. Πρέπει να το εκμεταλλευτείς, να το απολαύσεις, να χαλαρώσεις. Παίρνω τα καλά, αλλά όσο αλλά είμαι έξαλλος. Θυμάσαι πότε πρωτοπαρουσιάστηκε το i10? Είχα μαλλιά. Πότε ήταν η πρώτη φορά? Το 2008. Απλά εγώ επίσης λέω ότι δεν είναι τυχαίο που βρεθήκαμε και οι τέσσερις μέσα σε ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης. Μάλιστα. Όμως χωράω κι εγώ που θα λέγαμε ότι είμαι ο 4,5 εδώ μέσα. Εάν αλλά μπορούσε να δείξει η κάμερα, να σε διακόψω, Βασίλη, ότι αυτή τη στιγμή. Εγώ εκεί, γιατί βλέπω ότι αυτή η κάμερα δεν αναβοσβήνει το κόκκινο. Την έφτιαξε ο Μίτσος για να αναβοσβήνει. Δεν αναβοσβήνει. Αυτή μπορεί να μην γράφει του Θωμά. Ας αν πάμε καλύτερα πίσω. Περίμενε. Κάτσε να γίνει κάτι χειρότερο. Α, έγραφε. Έγραφε. Hyundai i10. Ένα αυτοκίνητο πόλης που τι θα αποδείξουμε εμείς όλοι σήμερα. Ότι μικρό είναι μόνο στη λέξη. Ρώτησα τρεις φορές τον Μάνο εάν έβαλε σωστά το κάθισμά του να οδηγήσει ή από ευγένεια για να έχω χώρο το τράβηξε μπροστά. Και όμως οδηγεί κανονικά. Και εγώ πίσω δες τα γόνατά μου εδώ, δες την απόσταση. Φεράστε. Και δες και εσύ πίσω από τον Βασίλη. Εντάξει, εγώ δεν φημίζομαι για τον Μπόι μου, αλλά όντως με τον Βασίλη δεν μπροστά. Σημασία, δεν αυτό. Τέλος. Βασίλη μου, εσύ πώς είσαι? Είμαι εντελώς άνετα, απόλυτα. Το i10 είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί τελευταία υπάρχει μια τάση, ας πούμε, αναχώρησης από αυτή την κατηγορία, την A-segment που λέγαμε, τα αυτοκίνητα πόλης. Η Hyundai επιμένει και επενδύει με συμβατικούς κινητήρες, όχι δηλαδή υβριδικά, ηλεκτρικά και τέτοια, σε πάρα πολύ σύγχρονα αυτοκίνητα. Δηλαδή το i10 από κάθε άποψη του είναι ένα πάρα πολύ σύγχρονο αυτοκίνητο. Με τον τρόπο που επενδύει η Hyundai όλα αυτά τα χρόνια στα υπόλοιπα, στα μεγαλύτερα μοντέλα της, με τον ίδιο τρόπο επενδύει και στο i10 σε επίπεδο τεχνολογίας, άνεσης, ποιότητας υλικών, ηχομόνωσης κινητήρων. Ναι. Μικρό με ένα αυτοκίνητο πόλης με πραγματικά μεγάλες δυνατότητες. Θα πιαστώ από τις επιδόσεις που πάντα εμένα με ενδιαφέρει. Γνωρίζουμε τη σειρά N και τις εκδόσεις N-Line που η Hyundai έχει στα περισσότερα μοντέλα της. N-Line λοιπόν η έκδοση που οδηγούμε εμείς σήμερα με διαφορετικούς προφυλακτήρες ανασχεδιασμένους, αλεζάντες, εσωτερικό με κόκκινες πινελιές, το N στο τιμόνι, στο λευγέ ταχυτήτων και όλο αυτό περνάει και σε επίπεδο κινητήρα. Έχουμε έναν χιλιάρι turbo κινητήρα με 100 ύπους και πεντάρι χειροκίνητο κυβότιο, ο οποίος είναι διαθέσιμος μόνο με την κορυφαία έκδοση N-Line και από εκεί και πέρα ατμοσφαιρικός χιλιάρης με 67 ύπους και ατμοσφαιρικός 1200 με 84 ύπους. Και συνδυάζεται και με αυτόματο και με χειροκίνητο. Σωστά. Κυβότιο 5 σχέσεων. Αυτό το αυτοκίνητο βγαίνει επειδή η Hyundai ακούει μεταφορικά και κυριολεκτικά τι θέλουν οι άνθρωποι που κινούνται μέσα στις πόλεις. Ένα αυτοκίνητο το οποίο να είναι ευέλικτο, να έχει χώρους, να είναι αξιόπιστο. Βάζεις αυτό κινητήρια σύνολα τα οποία να είναι υγιεινά, να προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία και ταυτόχρονα να σε μεταφέρουν με ασφάλεια. Μέσα δε, εάν ψάξουμε δεξιά και αριστερά ο καθένας, θα δούμε στις τσέπες από τις πόρτες, μπροστά εδώ στην κονσόλα. Γενικότερα έχει χώρους για να βάλουμε τα μικροαντικείμενα, ό,τι χρειάζεται δηλαδή κάποιος που κινείται μέσα στην πόλη. 252 λίτρα το προπαγκάζ, που αν ρίξουμε τα πίσω καθίσματα γίνονται 1050. Σε όλες τις πτυχές, ας πούμε, το i10 σου δείχνει ότι είναι προσεγμένο αυτοκίνητο στην κατηγορία, επειδή σου λέει εντάξει, ένα αυτοκινητάκι πόλης. Ναι, ναι, ας κάνουμε εκτός κάπου, ναι, εδώ δεν υπάρχει αυτό. Και αισθητικά. Συνήθως όταν παίρνουμε σε ένα αυτοκίνητο, τι με εκνευρίζει πολύ, παιδιά, πια με τους φορτιστές. Και εσύ εκνευρισμό, παιδιά, τι γίνεται, πολύ εκνευρισμό. Ο Βασίλης είναι έξαλλος, ο Μάνος είναι έξαλλος. Μόνο εμείς είμαστε χαλαροί. Μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο, έχεις κανονικό USB φορτιστή. Ωραία. Και μπαίνεις μέσα και έχει USB-C, την πιο μικρή θύρα. Είναι ένα μεταβατικό στάδιο που δεν ξέρεις σε κάθε αυτοκίνητο που θα μπεις αν θα βρεις USB κανονικό ή USB-C. Ναι. Το Hyundai i10 έχει μπροστά δύο διαφορετικές θύρες, την κλασική USB που ξέραμε μέχρι τώρα. Έχει δίκιο. Και την πιο
σύγχρονη USB-C. Καλά έκανε και το επισημαίνει, γιατί την έχω πατήσει. Ναι. Και δεν ξέρω τι από τα δύο να έχω στην τσάντα μου. Γιατί έχω και τα δύο. Να έχω σέντε και όποτε παίρνω το ένα, τελικά έχει το άλλο. Μέχρι να κατασταλάξει αυτή η ιστορία. Βρίσκα και εγώ. Εσύ είδες που είχα δίκιο που έκανε. Έχει δίκιο. Εσύ ένα τέτοιο. Εγώ είμαι ζεν. Ό,τι και να κάνω, είμαι τόσο άνετα εδώ. Έχω καλή παρέα εσά. Μου λείπει μόνο καφέ. Εάν δηλαδή αυτή τη στιγμή βρούμε. Πήγε να μου δώσει και χρήματα και λέω: Έλα, όχι, λέω, δεν θέλω. Και μου λέει: Πού είναι ο καφέ του Λεωνάτο και του δείχνω το δικό μου και ξέχασα. Αυτό. Όχι, κερνάω εγώ ήταν η φάση. Όχι, μην το συζητά. Συγγνώμη. Νομίζω πάντως ότι για να το πακετάρουμε όλο μαζί, το i10 είναι ένα προϊόν της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας της Hyundai. Δηλαδή είναι όλο στην Ευρώπη. Σχεδιάζεται, κατασκευάζεται, γίνονται οι βελτιώσεις όλα στην Ευρώπη. Το R&D εξελίχθηκε όλο το αυτοκίνητο για την ευρωπαϊκή αγορά και πιάνει ακριβώς αυτές τις ανάγκες. Μια ακόμη λεπτομέρεια που δείχνει το πόσο προσοχή έχει δοθεί, παρόλο που πρόκειται για ένα αυτοκίνητο της μικρής κατηγορίας, ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay. Φυσικά σύνδεση και με Android Auto. Και Android Auto. Οθόνη αφίσω 8 ιντζών, έγχρωμη. Πρέπει να είναι από τις μεγαλύτερες οθόνες στην κατηγορία, το αν όχι μεγαλύτερη. Σωστά. Εκεί Βασίλη κεντράρει την περιοχή και γύρισε και σου λέει τι ώρα φεύγουν από τον Πειραιά και περνάνε από την. Γλυφάδα. Είναι καινούργια από αυτά, περνάνε από τον δρόμο. Και πίνακα οργάνων 4,2 ίντσες. Ή δυνατότητα για πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων, όπως στην περίπτωση που οδηγούμε εμείς σήμερα το i10 N-Line. Μεγάλο μεταξόνιο, γι' αυτό έχουμε και πολύ μεγάλους χώρους. Χαμηλή σχεδίαση στην οροφή, ώστε να έχει έτσι μια πιο σπόρ εμφάνιση. Και φυσικά τεχνολογίες, over the air ενημερώσεις κτλ. Τι παθαίνεις εσύ κάθε φορά πριν βγεις από το αυτοκίνητο? Δεν παίρνει το κινητό του. Όχι μόνο, άστο αυτό. Αφήνει τις τσάντες του, τα κινητά του, δεν βγάζει τη ζώνη του. Ξεχνάς και φεύγεις και τα αφήνεις όλα στο κάθισμα. Σου χτυπάει ειδοποίηση. Rear occupant alert. Ότι αν έχεις ξεχάσει κάτι πίσω, σου λέει τσέκαρε. Μην έχεις αφήσει κανένα παιδί πίσω. Και τιμές για το Hyundai i10 από 16.190 ευρώ. Αυτά είναι. Θα πάμε τώρα για εκείνο τον καφέ. Μιλάτε, παιδιά. Τα κοπρόσκυλα πήγαν για καφέ και δεν μίλησαν. Ναι. Να σε πιάσει το τσιριλιό. Α!